Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την προκλητική και υποκριτική, ας πούμε, φιέστα της στρατιωτικής ακαδημίας των ΗΠΑ να προσπαθούν να ξεπλύνουν τα εγκλήματά τους ανά την υφήλιο διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια και στις συνειδήσεις νέων παιδιών κιόλας. Το θεωρούμε απαράδεκτο. Έχουμε βγάλει σαν σωματείο ανακοίνωση. Συζητάμε με τους συναδέλφους μας. Προβληματιζόμαστε όλοι. Το θεωρούμε, πώς να το πω, υποκριτικό και εγκληματικό να γίνει κάτι τέτοιο και στην Καβάλα. Θέλω να πω ότι ο πολιτισμός είναι όπλο στα χέρια του λαού και δεν θα το αφήσουμε στους μακελάριδες αυτού του τόπου και των τόπων της εποχής να το πάρουν και να το χρησιμοποιήσουν για να ξεπλύνουν τα εγκλήματά τους. Είμαστε γυναίκες και μανάδες παιδιών που χάνουν τη ζωή τους στον πόλεμο και τα στέλνουν σε πολέμους που δεν έχουν σχέση με τη χώρα και με τα σύνορα. Θα θέλαμε πολύ να ακουστεί η φωνή μας και να ακυρωθεί ο προγραμματισμός που έχει γίνει για αυτή τη συναυλία. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα ήθελα να σας δώσω και την εικόνα ενιαία των φοιτητικών, των 5 φοιτητικών συλλόγων που έχουμε εδώ πάνω στο Πανεπιστήμιο, ότι εμείς από την πρώτη στιγμή, εδώ και 2 χρόνια, κάθε φορά καταδικάζαμε όλους τους άδικους πολέμους που ξεκινούσε ο Αμερικανικός στρατός, όπως και στην Ουκρανία, όπως και τώρα στην Παλαιστίνη. Έχουμε δείξει δηλαδή από την πρώτη στιγμή κιόλας τον προσανατολισμό μας ενάντια στους πολέμους που σκοτώνονται άδικα αυτοί οι λαοί. Και ως φοιτητές, εμείς θεωρούμε ότι οι μελλοντικοί συνάδελφοί μας που είναι οι μαθητές, είναι απαράδεκτο να ξεγελιούνται με ένα τέτοιο τρόπο κάνοντας συναυλίες συνδιοργανωμένες με τον πολεμικό στρατό. Έναν από τους, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, από τους πιο δολοφονικούς στρατούς του κόσμου. Όσον αφορά τέλος για τον πολιτισμό, που θα μας πείτε, μπορεί κάποιος να πει ότι είμαστε και ενάντια στον πολιτισμό με αυτόν τον τρόπο. Εμείς έχουμε δημιουργήσει πολιτιστικό στέκι πάνω στο Πανεπιστήμιο με τη δικιά μας προσπάθεια και με τον δικό μας αγώνα και έχουμε και πολύμορφες ομάδες πάνω στο Πανεπιστήμιο, αποδεικνύοντας κάθε μέρα με τις δραστηριότητες που καλούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι είμαστε υπέρ του πολιτισμού, ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο τρόπος είναι κοροϊδία και είναι ένα ξέπλυμα του πιο δολοφονικού στρατού. Ευχαριστώ πολύ. Για να μην αναφέρω τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο. Είπε ο Δήμαρχος ότι δεν είμαστε κατά των αποκλεισμών. Εγώ θα το αντιστρέψω αυτό το ζήτημα και θα πω ότι τελικά ο καθένας διαλέγει με ποιον θέλει να είναι. Και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Με αυτή την απόφαση που έχει πάρει η Δημοτική Αρχή, έχει διαλέξει να είναι με τους μαγελάριδες των λαών, όπως είπαν και οι προηγούμενοι. Εμείς θα διαλέξουμε να είμαστε με τον απλό τον λαό, θα διαλέξουμε να είμαστε με τη συμμαχία που πρέπει να έχουμε σε όλους τους δολοφονικούς στρατούς και ειδικά στο μεγαλύτερο που υπάρχει εδώ και δεκαετίες στη γη. Εμείς φυσικά και θα πρέπει να υψώσουμε τύχη απέναντι στις φωνιάδες του κόσμου, του απλού. Θα θυμίσω να πάμε στην Ελλάδα. Χειροσίμα, Ναγκασάκι, πυρηνική βόμβα, αποπλουτισμένο ουράνιο στη Γιουγκοσλαβία. Δεν έχουμε καμία δουλειά και δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σκοτώσει εκατομμύρια κόσμους σε όλη τη γη να τους ξεπλένουμε με αυτή τη στάση. Είναι απαράδεκτη και το τονίζουμε κι εμείς και σαν σωματείο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το οτιδήποτε για να μην γίνει αυτή πολύ η εκδήλωση. Εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε χάσει τη μισή μας ζωή, αν τα ξέρετε όλοι σας, με αυτά που μας έχουν συμβεί για να. Αυτή η χαμένη ζωή να γίνονται πολεμικές μηχανές που θα σκοτώνουν τη λαή. Βλέπουμε κάθε μέρα στις ειδήσεις να σκοτώνονται παιδιά στην Παλαιστίνη. Πριν από 25 χρόνια στη Γιουγκοσλαβία, αρκεί να σας πω ότι τώρα στις εκδηλώσεις που θα γίνονται 25 χρόνια από τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, μία από τις εκδηλώσεις θα γίνει στο μνημείο των σκοτωμένων, των πολεμμένων παιδιών την εποχή εκείνη. Εμείς θα θέλαμε να ρωτήσουμε τους διοργανωτές αυτή την εκδήλωση γιατί την κάνουμε, για να θυμηθούμε τι, τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, της Ουκρανίας, της Παλαιστίνης που συνεχίζεται και δολοφονούνται παιδιά και γυναίκες άμαχος πληθυσμός ή να θυμηθούμε στις 23 Σεπτέμβρη του 2023 που χάθηκαν οι δικοί μας αξιωματικοί στην Λιβύη. Ευχαριστώ. Από ό,τι καταλάβατε είμαστε εδώ γιατί ζητάμε να ακυρωθεί
η προγραμματισμένη συναυλία με τη συμμετοχή του Αμερικανικού, της χοροδίας του Αμερικανικού στρατού. Το αίμα από την Ιουγκοσλαβία δεν έχει στεγνώσει ακόμα. Το μακελιό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη δεν πρέπει να μας βρίσκει σύμμαχους. Έχουν αιματοκυλήσει το μισό πληθυσμό της γης κυριολεκτικά. Ο πιο δολοφονικός στρατός δεν μπορεί να του δοθεί άλοθη και να ενώσει τη φωνή του με τα παιδιά του μουσικού σχολείου. Σαν γονιός, σαν εργαζόμενοι, σαν κάτοικος αυτού του τόπου, σας καλώ να ακυρώσετε την εγκληματική αυτή ενέργεια. Ευχαριστώ.